Μαρία μου, ευχαριστούμε και σένα, Λάζαρε. Έχουμε πάρα πολλά μηνύματα από τη Βόρεια Ελλάδα που μιλάνε για βροχή και πιο χαμηλά στη Θεσσαλία. Θα είναι προφανώς η μισή Ελλάδα μέσα στη βροχή σήμερα και η άλλη μισή κάτω στην Κρήτη μέσα στην καλοκαιρία. Καλημέρα. Καλημέρα, ευχαριστώ και τους δύο. Καλή συνέχεια. Λέω μερικές καλημέρες πριν πάμε στον Γιώργο το Σπανού. Μέσα στους ειδικούς υπάρχει ακόμη και διχογνωμία για το θέμα των σχολείων. Για παράδειγμα, ο κύριος Εξαδάκτυλος, που θα τον έχουμε κάποια στιγμή σήμερα κοντά μας, μειοψήφισε στην απόφαση αυτή. Δεν ήθελε να ανοίξουν ούτε καν τα δημοτικά. Είναι λίγο σύνθετο το ζήτημα. Θα δούμε τι θα γίνει. Καλημέρα και στη Νίκαια, καλημέρα και στη Θεσσαλονίκη. Ερχόμαστε σε λίγο και σε άλλες καλημέρες, γιατί έχει αρχίσει και μαζεύεται η παρέα εδώ της εκπομπής. Πρώτος στην παρέα. Υπάρχει κακοκαιρία σε πολλές περιοχές και σε πολλές χώρες. Λοιπόν, και πάμε. Υπάρχει αλληλεγγύη θεμάτων. Γιατί τον λένε Βανγκόγκ. Έτσι τον λένε. Λοιπόν, πάμε. Το ελαφάκι. Ανώνυμο. Ρούντολφ. Σήμερα. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Καλώς σε γάτα. Έχουμε και εμείς τέτοιες τηλεθεάτριες γάτες. Τι πας, ε. Πάντως δεν μάθησε με την πρώτη ούτε με τις πλέον. Πρώτη βλακία όμως, εν μέσω κορονοϊού που φοράμε την. Θα κάνει το ίδιο ο καταστηματάρχης. Κάνει κι άλλος επίκληση. Ότι έτσι του έρθουν τα χρήματα, το χτυπάει, το βαράει, το βάζει παντού. Θα μου φαίνεται ότι έχουν συνεννοηθεί. Χαβάλα κάνουν πλάκα. Αν ήταν τόσο εύκολο. Είναι επίκληση. Κοίτα τι κάνουμε. Ακού. Τι μας είχε βάλει χθες. Ραβέλ και τέτοια. Την Πολερό, βέβαια. Μας είχε βάλει χθες. Χθες ναι. Αυτά. Από το επεισόδιο που είχαμε, ανήμερα των Θεοφανίων, οι ψαράδες, το τουρκικό αλευτικό. Τα απαραίτητα μπιπ, γιατί υπάρχουν και κάποιες δυσχέσεις να ακούσουμε ακριβώς, τι έγινε εκείνη την ώρα. Το βίντεο έχει τραβηχτεί από τους ψαράδες. Έτσι, είναι ντοκουμέντο από τους ίδιους τους ψαράδες, όπως το ζήσαν εκείνη την ώρα την Τετάρτη. Για πάμε να το δούμε και να το ακούσουμε. Μας τα έχουν περιγράψει, Αλεξάνδρα μου, και εδώ στην εκπομπή ψαράδες που έχουν κίνδυνο είναι όλο αυτό που κάνει. Και με πόση ψυχραιμία έτσι οι ψαράδες. Αντέδρασαν. Και αρκετά γαλλικά έτσι τους στόλισαν. Υπάρχει και άλλο ένα σημείο, μπορούμε να το δούμε αν θέλεις, που δείχνει τους άνδρες της τουρκικής πλευράς να οπλίζουν 50 πολυβόλα πάνω στη γέφυρα επιδεικτικά. Να το πούμε. Ναι. Κοιτάξτε εδώ την εικόνα αυτή. Είναι αυτό που περιγράψαν και οι δικοί μας ψαράδες. Και οι ίδιοι. Ναι. Οι οποίοι λεοπλίζουν τα πολυβόλα. Να τη εικόνα αυτή, να τη σκηνή όπως έχει καταγραφεί. Στο περιστατικό αυτό, για πάμε να το δούμε. Και είδαμε από κοντά όλη τη διαδικασία και το πώς. Εκεί πέρα στην ανοιχτή θάλασσα, στα Ίμια, τα σχολιάζουμε βέβαια από το στούντιο, από το σαλόνι μας, από τον καναπέ μας, από το γραφείο. Έτσι, οι ακρίτες μας είναι η καθημερινότητά. Κάθε μέρα από αυτές τις συνθήκες, αυτό είναι το σημαντικό. Σωστό. Και από τα πλάνα της Πάτρας. Βλέπεις τις μέρες και εδώ στην Αθήνα, ο Τζάκι. Ευτυχώς όμως, τον έσω, λες πώς να βγεις έξω. Έξω δεν είναι κρύο. Θες απ' έξω, τον μπουρνουζάκι το θες. Έτσι. Και από την προσευχή έχει σιωπήσει επικινδύνος. Ναι, δεν έχει μιλήσει καθόλου κανείς. Είναι επίδομα θέρμανσης. Πληρώνεις. Πώς? Πληρώνεις. Δεν πληρώνω εγώ. Πληρώνουν αυτοί που πρέπει να φροντίσουν γι' αυτό. Τι μας φέρνεις. Πάμε, στείλει. Να δούμε αν θα τα κάνουν σωστά, βέβαια, γιατί μερικά πράγματα δεν τα έχουν κάνει σωστά. Δηλαδή, καταρχήν, πρέπει να θυμίσουμε ότι μέχρι 11 Ιανουαρίου, οπωσδήποτε οι αιτήσεις. Μέχρι αύριο οι αιτήσεις. Γιατί αλλιώς δεν θα πληρωθείτε το επίδομα θέρμανσης το οποίο συζητάμε. Τι είναι αυτό, 80 έως 650 ευρώ κατά περίπτωση. Όχι λιγότερα από 80 και όχι παραπάνω από 650 ο καθένας για το σπίτι του. Τι γίνεται τώρα, 600.000 αιτήσεις έχουν ήδη μπει. Έχουν ήδη γίνει στο ΑΔΕ, My Thermancy λοιπόν. Ήδη 600.000 έχουν βρει το δρόμο. Ίσως όμως και σήμερα και αύριο, που είναι τελευταίες μέρες, να χρειαστούν κάποιοι τη βοήθεια από τη γραμμή βοήθεια της ΑΔΕ. Δείτε με ποιο τρόπο, με το email mythermancy.papakiaade ή τηλεφωνικά στο 213-162-1000. Τι γίνεται, και Σαββατοκύριακο το τονίζω, δηλαδή και μέχρι τις 2 η ώρα το μεσημέρι θα είναι, θα απαντάνε, θα πρέπει να απαντάνε. Για παράδειγμα θέλω να πω ότι ο διαχειριστής έχει σήμερα διορία, μέχρι αύριο 11 του μηνός, να ενεργοποιήσει τις πληρωμές για να πληρωθεί ο κόσμος. Πώς το κάνει αυτό? Πατάει ένα κουμπί που λέει ενεργοποιήστε τις πληρωμές. Αυτή είναι η δουλειά του διαχειριστή, να ενεργοποιήσει τις πληρωμές. Αυτό το κουμπάκι σε κάποιες περιπτώσεις δεν θα πατιέται όσο και να προσπαθήσουν οι άνθρωποι. Γιατί? Και απόψε ενεργοποιήσει την πληρωμή. Αλλά δεν μπορεί. Δεν μπορεί να ξέρει. Άρα γιατί κεντρική. Για αυτούς η ΑΔΕ. Δεν πρόκειται να τους πληρώσει. Γιατί όμως, γιατί δεν δίνει την έγκριση. Πιθανόν να έχουν κάνει την αίτηση και να έχει απορριφθεί. Ναι. Δεν εμφανίζεται όμως ως υποβληθήσα η αίτηση και απορριφθήσα. Δεν υπάρχει πουθενά. Δεν υπάρχει πουθενά. Άρα στα τηλέφωνα που έδωσε. Το κακό είναι ότι δεν μπορεί να κάνει και μια εκτύπωση για τον εαυτό του, να πει ότι να εγώ το ενεργοποίησα ή προσπάθησα τον ενεργοποιήσω. Ξέρεις τι δεν κατάλαβα. Μπορεί δηλαδή αύριο του πει κάποιος που θα ξυπνήσει αργά. Τα δικαιούνται αυτοί οι άνθρωποι και δεν εγκρίνεται και δεν μπορούν να τα πάρουν ένα δίκο ή για κάποιο λόγο δεν τα δικαιούνται? Όχι, δεν τα δικαιούνται. Αλλά ο διαχειριστής δεν ξέρει. Άρα παιδεύεται και προσπαθεί να προχωρήσει κάτι που δεν θα προχωρήσει ποτέ. Το σύστημα να τον αφήνει να ενεργοποιήσει τις πληρωμές
Και αν δικαιούται ο ένικος, να του τα δώσει η ΑΒΕ. Σωστό. Αν δεν τα δικαιούται, να μην του τα δώσει. Άρα δεν είναι στο email ή στα τηλέφωνα αυτά να πάρει να ρωτήσει. Το γιατί δεν πατιέται. Μία δουλειά έχει ο διαχειριστής, να βάλει τα χιλιοστά και να ενεργοποιήσει αυτή την πληρωμή. Από ό,τι μου φαίνεται, είσαι διαχειριστής. Το λες, επιχορηγήσεις που έρχονται και τα χρήματα που θα δοθούν κοστεί έως και 50.000 ευρώ σε μικρές και πολύ μικρές αλλά και ατομικές επιχειρήσεις. Προηγουμένως, να δούμε αυτό που σας λέγαμε. Ούτε τα σούπερ μάρκετ. Κάποια σούπερ μάρκετ δεν είχαν πάρει χαμπάρι. Άλλα τα εφάρμοσαν από την πρώτη μέρα που άνοιξαν το 2021. Άρα τους πήρε και μια εβδομάδα μετά να προσαρμοστούν. Τι γίνεται λοιπόν. Στα 11 λεπτά για τις περισσότερες σακούλες μιας χρήσης, αντί για 5 με 7 που είχε η μικρή, και στα 15 λεπτά, αντί για 9 με 11 που είχε το 2020, γιατί μεγάλη. Από την 1η Ιανουαρίου επιβλήθηκε πλέον περιβαλλοντικό τέλος 9 λεπτά με ΦΠΑ στη σακούλα της μιας χρήσεως, ασχέτως πάχους, ενώ πιο πριν υπήρχε αυτό το σύστημα που κάποιες εξαιρούνταν, κάποιες έβγαλαν το πάχος. Τώρα λοιπόν, ασχέτως πάχους, συγκεντρώνονται και χρεώνονται και οι ψηλές και οι χοντρές, ακόμα και οι επαναχρησιμοποιούμενες δεν εξαιρούνται. Ακόμα αυτό δεν έχει προσαρμοστεί. Όλες με νέα τιμολόγηση. Και γι' αυτό κάποιοι βλέπουν διαφορές στις πληρωμές. Δεν ισχύει βεβαίως χρέωση στις πλαστικές σακούλες που είναι μέσω σούπερ μάρκετ για τα χύμα προϊόντα, τυριά, λαντικά και αλίπαστα. Στο μανάβικο που παίρνεις μια σακούλα για να βάλεις μέσα πατάτες, πορτοκάλι, οτιδήποτε, αυτή χρεώνεται. Όχι, δεν χρεώνεται στη μαναβική, ούτε στις λαϊκές, ούτε στα περίπτερα, γιατί θα υπήρχε πρόβλημα εφαρμογής. Ωραία. Γι' αυτό λοιπόν είπαμε ότι στην ουσία στο ταμείο. Και εξακολουθούν και απαλλάσσονται οι χάρτινες, οι φασμάτινες κτλ. Εκεί αυτές έχουν μείνει που δεν χρεώνονται. Κοίτα πώς σε κοιτάνε από πίσω, Γιάννη Κατερίνα και Θρασίβουλος. Πρόσεξε τι θα πεις. Πρόσεξε το νου σου. Γελάει, έλα. Λοιπόν, εφορία. Για να δηλώσεις την έναρξη, για να δηλώσεις ένα ΦΠΑ, για να λάβεις ένα αφημί, για να εκδώσεις αφημί, πλέον δεν χρειάζεται να πηγαίνει κάποιος στην εφορία, ούτε για να κάνει μια έναρξη δραστηριότητας ή για να τη διακόψει. Θα έχει τη δυνατότητα να το κάνει και εξ αποστάσεως με email. Άρα λύνει τα χέρια και στους φοροτεχνικούς, Θρασίβουλε. Μεγάλη ευκολία τώρα, έτσι δεν είναι. Είναι απαράδεκτο αυτό. Στο γιατί? 21 και στο 20. Εννοείς να μην έχει γίνει ήδη. Να λέγεται. Να μην έχει γίνει. Έπρεπε να έχει γίνει, ναι. Σωστό, βέβαια. Έχεις δίκιο. Μετά να κάνεις καραντίνα γι' αυτό, αν είναι δυνατόν. Έχεις δίκιο. Δηλαδή θέλεις να αλλάξεις μια διεύθυνση. Ότι άλλαξες. Για να δούμε λοιπόν τι γίνεται, τι αλλάζει. Και ο γάμος. Κάτι που πρέπει να αλλάξεις στην μερίδα του φορολογουμένου. Αρκεί λοιπόν, αν έχετε ξεκινήσει αυτό το My Day Live. Να μπορεί... Βέβαια να πω, να πάρει πληροφορίες από το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής. Όπως ακριβώς έχει γίνει στο Gov, έτσι ακριβώς πρέπει να γίνει και στις εφορίες. Είναι απαράδεκτο το, για τις εφορίες. Το λέμε από το 2000 αυτό το πράγμα. Σωστό. Η βιντεοκλήση πάντως κρατιέται σε αρχείο, δεν διαγράφεται, τη φυλάει η εφορία για 10 χρόνια για λόγους ταυτοποίησης. Όπως το ηχητικό δηλαδή, κρατάνε τώρα και την βιντεοκλήση με οπτικό υλικό. Και θα μείνει στο αρχείο της εφορίας για την πιστοποίηση των στοιχείων που δημοσιεύει. Και τώρα είδα, Γιάννη, ότι έχεις ακόμη στολισμένο το δέντρο. Αρνήσεκες ότι τέλειωσε. Θέλω χαρά εγώ, μες στο σπίτι. Επιστρέφουμε στην παρέα για να μας πει και η Κατερίνα Κωστή τα των επιχορηγήσεων. Για να πάμε στην Αλεξάνδρα την Πέπα. Καλώς το κορίτσι. Να δούμε, έλα εδώ στην παρέα, που πας. Πού πας, να ξεφύγει. Εντάξει λοιπόν. Βολεύτηκε. Πάρα εγώ που βολεύτηκα. Συνεχίζεται η τιμωρία. Πάμε στα θέματα σου, Αλεξάνδρα. Κοίταξε, δεν υπάρχει δίπλα καμία σήμανση μέσα σε χορτάρια, μέσα σε καλάμια και ξαφνικά μια τρύπα. Ναι. Και πραγματικά οι άντρες προσβλήθηκαν και για γατιά που πέφτουν θύματα ευτυχώς, ή σε ποτάμια. Ευτυχώς πήγαν όλα καλά. Στη Λάρισα τι έγινε? Από τον κορονοϊό, πάμε να δούμε λοιπόν με ποιο τρόπο διαμαρτυρήθηκαν. Νίκη Θεοδωράκη. Και τι είναι μηχανική, μας είπες? Όχι, είναι οι πολιτές λαϊκών. Ναι, είναι Α, λαϊκών, έλεγε μηχανικών, έβλεπα ναι, εγώ. Ναι, 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 λαϊκών αγορών. Ναι, εντάξει, τώρα κλάδι που πλήττει. Η διαμαρτυρία. Από Ζαϊντροπαλή ή μη μου άπτου, έτσι λέγεται. Αν είναι κάτι τρυφερό και δεν επηρεάζει είναι. Την υπόλοιπη πανίδα. Καλά, είναι μέχρι εκεί. Η χλωρίδα, μάλλον, την πανίδα. Ίσα-ίσα κάθεται εκεί και δεν θέλει απλά να το πειράζει. Ναι, εντάξει. Ό,τι θέλει το φίλο. Τα οποία έχουν βγει στο συγκεκριμένο γιγάντο. Γιατί αυτέ τι μέρε πεντικά τους προφανώς έχουν στήσει την πολύ ωραία κατάσταση και απολαμβάνουν και καταγράφουν. Τέλειο. Γεωτόπος που έχεις μιλέψει, το γράφος. Συγγνώμη τώρα, μία παρένθεση. Ναι. Μαστός, τηλεφίλος, τηλεφίλος. Ναι. Φορά. Είναι υπέροχο το βίντεο που έστειλε. Αλπικό μπράβο, τοπίο, Γιώργο. Έτσι, πραγματικά. 5 ώρες χρειάστηκαν. Εδώ θυμίζει πιο πολύ αλπικό τοπίο, όπως έχουμε συνηθίσει να λέμε.
με αυτή την πυκνή βλάστηση με τα χρώματα αυτά που συνήθως είναι στη Βόρεια Ευρώπη. Εντάξει, έτσι. Είναι στον αέρα λοιπόν ο άνθρωπος. Χτυπάει το κινητό του. Το έσκασε. Τι το πέταξε. Μέσα στα κατσαρόλια. Να το. Όπα. Είναι τελευταίο. Τέλεια. Αγαπάμε πολύ, σε ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ, Αλεξάνδρα. Ευχαριστούμε. Πληροφορίες συμβαίνουν, πάντα συμβαίνουν στον πλανήτη και δυστυχώς συμβαίνουν και δυσάρεστα. Βεβαίως θα ξεκινήσουμε με την ιστορική χιονόπτωση στην Ισπανία και ιδιαίτερα στη Μαδρίτη, που αποδείχθηκε όμως και ιδιαίτερως φωνική γιατί είναι τέσσερις. Μαργαρίτα μου, ευχαριστούμε πολύ. Για τηλεθεατές που παίρνουν αναπηρικές συντάξεις. Περιμένει πάρα πολλοί κόσμος, περιμένει την μετατροπή της αναπηρικής σε κύρια σύνταξη γύρατος. Ξεκίνησαν οι μετατροπές, αυτό είναι η πληροφορία η χρήσιμη, γιατί από τον προηγούμενο μήνα ήδη έχουν βγει οι πρώτες. Θα έλεγα αυξημένες συντάξεις, γιατί πλέον η σύνταξη αναπηρίας μετατρέπεται και σε γύρατος. Είχαν κολλήσει από το 2016 τουλάχιστον λόγω λογισμικού και παλαιότερα, αλλά λόγω λογισμικού είχε πολύ μεγάλη καθυστέρηση, μέχρι και 10 χρόνια αναμονής. Περιμένανε για να πάρουν την αυξημένη σύνταξη, αλλά και τα αναδρομικά από τότε που έπρεπε να έχει επέλθει, από τότε που είχε γίνει η αίτηση για τη μετατροπή. Έτσι. Άρα λοιπόν, όσοι περιμένετε, αν όχι αυτό το μήνα, τον επόμενο. Σταδιακά ξεκινάνε. Και η άλλη απορία που πολλοί κόσμος έχει, βεβαίως τέλειωσε το 2020, αλλά τι θα γίνει, ψάχνονται αν κάλυψαν ή δεν κάλυψαν το όριο των με τις αποδείξεις. Τις αποδείξεις. 30% ηλεκτρονικές δαπάνες που αν δεν το πιάσανε, τότε αναπόφευκτα, αναπότρεπτα θα πρέπει να φοβούνται για πρόστιμο. Εδώ η πληροφορία είναι ότι τον Φεβρουάριο το Υπουργείο Οικονομικών θα σταθμίσει τα στοιχεία που θα αντλήσει τι από την ΑΔΕ και από τις τράπεζες. Εκεί θα έχει μια εικόνα. Εάν όντως πέφτει στην παγίδα αυτή, πολλοί κόσμος γιατί λόγω κορονοϊού οτιδήποτε δεν τα κατάφερε να πιάσει έτσι αυτό το όριο. Αν λοιπόν διαπιστώσει ότι υπάρχει πρόβλημα μαζικό, τότε θα αλλάξει και το όριο, αυτό το 30% που απαιτείται, πριν, μάλλον κατά προτίμηση πριν βγει η εκαθάριση και βεβαιωθεί αυτός ο φόρος. Εάν όμως φανεί δηλαδή στην πραγματικότητα είναι γενικευμένο ένα τέτοιο πρόβλημα, τότε λόγω COVID δεν θα μπει μαζικό πρόβλημα. Άρα αναμένουμε. Πάμε να δούμε και τι αλλάζει με τέλη κυκλοφορίας κταίου και κάρτα ελέγχου καυσαερίων, η τελευταία γιατί μας κάρτα. Γιατί πολλοί κόσμοι και λόγω καραντίνας το έχει λίγο ξεχάσει. Τα κταίου ξανακλείσανε. Όμως προς το παρόν ισχύει ότι έχουν πάρει παράταση μέχρι 29 Ιανουαρίου όσοι έπρεπε να είχαν περάσει από 8 τους τελευταίους μήνες. Και για κάρτα καυσαερίων μέχρι 29 Ιανουαρίου, εφόσον ανοίξουν και αν δεν δοθεί και νέα παράταση, δεν τρέχει τίποτα που έχουν λήξει. Επιπλέον όμως πρέπει να θυμούνται μέχρι 26 Φεβρουαρίου για να δηλώσουν την ακινησία και να αφαιρέσουν, να κρατήσουν τις πιναγίδες. Αυτή πλέον η νέα διαδικασία. Και τέλη κυκλοφορίας του 2021 επίσης μπορούν να τα πληρώσουν μέχρι 26 Φεβρουαρίου. Για ποιους υπάρχει πρόβλημα, όσους δεν τα έχουν πληρώσει ακόμα το 2021 και θέλουν να κάνουν μεταβίβαση του γιοταχή. Αυτοί πρέπει να γνωρίζουν ότι δεν γίνεται μεταβίβαση αν δεν πληρώσουν τα τέλη. Δεν πρέπει να περιμένουν 26 Φεβρουαρίου άμεσα. Και τότε τι γίνεται. Αν πάνε μέσω τραπέζης ή μπάνκι κτλ., δεν εμφανίζεται αμέσως η πληρωμή. Οπότε καθυστερεί και η μεταβίβαση. Αυθημερών ή ταχύτερα μπορεί να δουν την πληρωμή τους να εμφανίζεται για τέλη κυκλοφορίας, αν το κάνουν μέσω του site της ΑΔΕ και μέσω χρεωστικής κάρτας. Όλες αυτές λοιπόν οι χρήσιμες πληροφορίες πρέπει να πάμε σε διεθνή.